νιώθεις. Τράβηγμα εδώ. Ωραία. Τράβηγμα εδώ. Ωραία. Γενικά, τραβιέμαι. Πονάς λίγο. Πονάω, ωραία. Είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτός είναι ο πρώτος μαχητής. Μάλιστα. Επειδή δεν είναι όλα μόνο ζώα, στρίβεις. Στον δεύτερο μαχητή. Είμαι ο πρώτος μαχητής, εδώ είμαι ο δεύτερος. Ο δεύτερος. Βάλ τον ποπό μέσα. Έτσι. Κάτσε πιο κάτω. Παλάμες κοιτάνε προς τα κάτω. Πονάς κάπου. Πονάει ο δεύτερος μαχητής πιο πολύ από τον πρώτο. Δεν καταλαβαίνω γιατί το λέει. Αλήθεια. Στρίψε τώρα το σώμα σου και τα δύο χέρια μακριά. Επιμήκυνε. Κατάλαβες γιατί μίλαγα πριν για ισορροπία. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι επειδή μίλησες και για ισορροπία. Ανεβαίνεις, ναι. Παρ' όλα αυτά. Ναι, συγγνώμη, ανεβαίνω. Α. Ξανά πάλι στη θέση μας. Ωραία. Ναι, επειδή λοιπόν μίλησες πριν για ισορροπία και για το κατά πόσο θέλουμε. Τέντωσε. Να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση. Λειτουργεί και λίγο ψυχοθεραπευτικά δηλαδή. Πάρα πολύ. Αν έχω καταλάβει σωστά. Πάρα πολύ. Αρκεί να θέλεις. Αρκεί να θέλεις να μάθεις. Αυτό που βλέπεις είναι έχει κάτι να σου εξηγήσει. Mm-hmm. Υπάρχουν σημάδια που αν θέλουμε να τα δούμε και να αρχίσουμε να μιλάμε με σημάδια, θα μπορέσουμε να δρομολογήσουμε τελείως διαφορετικά τη ζωή μας. Το κάθε τι έχει ένα σημάδι. Και η γιόγκα σου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσεις να τα δεις όλα αυτά. Φυσικά με πάρα πολύ δουλειά. Εννοείται. Και όχι μόνο με τις ασκήσεις. Και με θέληση νομίζω. Και με τη φιλοσοφία. Το βασικό είναι να θέλεις κιόλας να το κάνεις αυτό. Σωστά. Εγώ καλά είμαι. Πώς νιώθεις? Υπέροχα, μπείτε, δεν ζορίζομαι καθόλου. Με βλέπετε που μιλάω. Ψυχούλα μου, το ξέρει. Πάμε τώρα στη σανίδα. Όπα πάλι. Όπα πάλι, περίμενε, παιδί μου, περίμενε. Είσαι πάρα πολύ καλή για πρώτη φορά. Οφείλω να το πω αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα θέλω να φέρουμε το ένα μας πόδι μπροστά. Κάτω οι αγκώνες. Και τώρα, παιδιά, θα τη δυσκολέψω λίγο. Είναι το challenge που σας έλεγα, θα τις κάνω. Τώρα. Εγώ δεν μιλάω πια. Τελείωσε. Παρέλυσα. Το δεξί σου χέρι. Φέρ' το μέσα από το πόδι σου. Μπορείτε να με ξεμπλέξετε άμα μπλέκτω. Και περπατάς λίγο το ποδαράκι προς τα έξω. Καλά. Το σηκώνεις. Παιδιά, ναι. Μπράβο. Σας το πάει δυνατή. Το πέρασες το ποδοτσάλι. Θα σου βάλω το δεύτερο. Εδώ δεν με λύσετε τώρα. Λοιπόν, αυτό δεν κατεβαίνεις έτσι ακριβώς. Αλλά εντάξει. Παιδιά, δεν είναι εύκολα τα πράγματα εδώ, παιδιά. Εσύ έχεις μείνει. Α, πάλι καλά. Εγώ σε περιμένω. Τα συζητάμε εκεί με το πόδι πάνω ακόμα. Τώρα βάλουμε τον αγκώνα σου και το χέρι σου κάτω στην παλάμη. Εκεί είσαι. Για να δώσουμε μία φορά και να στρίψουμε. Α, Θεέ μου. Ωραία, το έχεις. Το έχω, ναι, ναι, υπέροχα. Πάρα πολύ καλά. Κοίτα. Επειδή τα έχεις πάει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, πρέπει να δώσεις το κοινό σου και άλλη μία άσκηση, δυνατή. Πιστεύω ότι το έχεις. Πάμε. Εντάξει, πιστεύεις σε μένα και αυτό μου... Πιστεύω σε σένα. Μου δίνει έτσι ένα έναυσμα. Πιστεύω σε σένα. Παναγία μου, τι μπάνιο είναι αυτό σήμερα. Πάμε. Έτοιμη. Ναι. Δεν έχετε ιδέα. Βγάζει πάλι πόδια στο πλάι, παιδιά. Τι κάνει η κοπέλα. Ακόμα δεν έχω κάνει. Ακόμα είναι τώρα, νιώθω πολύ έτσι. Το χέρι, πιο πίσω. Μπράβο, κάθεσαι πάνω στα χέρια και περπατάς τα πόδια πιο μπροστά. Τι? Συγγνώμη. Όχι, το ξέρω ότι το έχεις. Πού δεν μπορώ να πάω άλλο. Κοίτα, βγάλε τα δαχτυλάκια σου, περπάτησέ τα προς τα μπροστά, όχι προς τα πλάγια. Προς τα μπροστά. Προς τα μπροστά. Να καθίσει δηλαδή ο γλουτός σου πάνω στα χέρια σου. Λίγησε τα χέρια σου. Δεν φτάνουν τα χέρια μου, πιστεύω. Και σήκωσέ μου το ένα σου πόδι αρχικά. Παιδιά, είναι δύναμη κοπέλα. Τι κάνω! Και το άλλο. Πού, μαζί. Παιδί μου είσαι τρελή. Λοιπόν, δείτε πώς πέφτουνε. Αυτό έκανες όμως. Μίλε, δεν μπορώ. Εντάξει, παιδιά, δεν έχω κάτι να πω. Αλήθεια σας λέω, ήταν τέλειο και πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να συνεχίσουμε, θέλω να κάνουμε κι άλλα. Εντάξει, λοιπόν. Αλήθεια στο λέω. Έχεις και δεύτερο μάθημα, της δίνω το λόγο μου. Σε παρακαλώ. Αλήθεια μου άρεσε πάρα πολύ. Να το τολμήσετε και να το δοκιμάσετε όλοι.